Πράγματα χωρίς νερό και λιμνοδεξαμενές που δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στον εφιάλτη της λειψιδρίας. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ώρα αιχμής μόνο εφησυχασμό δεν προκαλούν στους φορείς αλλά και τους πολίτες. Άλλωστε οι εικόνες από τα αποθέματα απλά σοκάρουν. Για εμάς που υπολογίζουμε την ποσότητα του νερού που υπάρχει στο φράγμα, η οποία είναι περίπου στα 6,6 εκατομμύρια κυβικά σήμερα που μιλάμε, δηλαδή περίπου 26% πληρότητα του ταμιευτήρα, δεν είναι ευχάριστη η εικόνα. Προφανέστατα θα τηρηθεί στο ακύρεο συμφωνία η οποία έχει γίνει σε συνεργασία με τη ΔΕΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Μπορεί οι Δήμοι της Κρήτης να λαμβάνουν μέτρα, όμως αυτό δεν είναι αρκετό, όσο δεν υπάρχει μια ουσιαστική πολιτική για να θωρακιστεί το νησί. Αν και τα βροχομετρικά στοιχεία δεν είναι τόσο δραματικά όπως αποτυπώθηκαν μέσα από τα αριθμητικά δεδομένα, δυστυχώς τα φράγματα στερεύουν στη σκιά και της κατασπατάλησης του νερού. Στην οποία περίοδο αυτή των άνομβρων ετών θα μεσολαβούν ελάχιστα έτη, τα οποία θα είναι έτη, τα οποία θα είναι πραγματικά με καλά βροχομετρικά. Μάλιστα. Στην περίοδο των άνομβρων, εάν είναι και συνεχόμενα, τι θα γίνει? Εδώ μέσα σε αυτή την διάπεξη τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Κρήτη μας πραγματικά έχει ένα πάροχο νερού, ο οποίος το δίνει πλουσιοπάροχα. Φανταστείτε ότι οι μέσοι όροι που προδιαγράφονται στο νησί μας δίνουν 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τα βροχομετρικά. Στο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το νερό, θεωρώ ότι έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από τότε που πραγματικά στερηθήκαμε το νερό και η αυθονία του για πολλά χρόνια μας έκανε να χάσουμε την διαχείρισή του. Καταρχήν έχουμε στείλει επιστολές σε όλους. Η ΔΕΙΑΜ έχει αναρτήσει ειδική ότι πρέπει να προσέχουμε, δεν θα κατασπαθούμε. Συμβουλές. Ναι, συμβουλές. Έχει καλή ενημέρωση. Ανάχωμα στην τραγική κατάσταση το φράγμα των ποταμών, το μοναδικό που υπερχείλησε, αλλά και το φράγμα των Μπραμιανών, ενώ απαξιωτική εικόνα στο φράγμα του Αποσελέμη. Όμως λόγω του αναγλύφου της περιοχής, δηλαδή του αναγλύφου του νησιού μας και της ανισόρροπης, αν θέλετε, κατανομής αυτών των βροχοπτώσεων, εξετάζοντας ως ενιαία το υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης, ως ενιαίο το υδατικό διαμέρισμα, προκύπτουν τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Πάντως για την ιστορία, με βάση τα βροχομετρικά, ο φετινός χειμώνας δεν ήταν καλός, όχι όμως και ο χειρότερος, μιας και τα δεδομένα δείχνουν την εικόνα με ρεαλισμό. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναδείξει, κάνουμε μελέτες, αλλά όταν θες 5 εκατομμύρια να αλλάξεις τα δίχτυα και τα διαθέσιμα 300 χιλιάρικα, αντιλαμβάνεσαι ότι πας στα πιο βασικά. Θεωρώ το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κατανάλωση του νερού, στην ασίδωτη κατανάλωση του νερού, είναι η νεροκλοπή.